κορυφής στις Βρυξέλλες. Είναι για ένα πολύ σοβαρό θέμα για το μεταναστευτικό και είδαμε το πρωί δηλώσεις του Πρωθυπουργού στους Financial Times για το ενδεχόμενο διμερών συμφωνιών. Αναρωτιέμαι, αυτό είναι καλό το να πάμε σε διμερείς συμφωνίες? Κοιτάξτε, τι θέλουμε? Θέλουμε να υπάρξει μια συνολική ευρωπαϊκή αντιμετώπιση του προσφυγικού προβλήματος, αλίμονο αν οι εσωτερικές αντιθέσεις και οι αναφιόμενοι εθνικισμοί δεν επιτρέπουν μια ευρωπαϊκή αντίληψη, κοινή στάση, σε ένα θέμα το οποίο έχει παγκόσμιες διαστάσεις και δεν είναι για ένα-δύο χρόνια. Ήρθε για να είναι μια και δύο γενιές μπροστά μας. Γιατί μετά τους πρόσφυγες του πολέμου, από τη Μέση Ανατολή, έχουμε και τους πρόσφυγες της κλιματικής αλλαγής στην Αφρική. Συνεπώς χρειάζεται να έχουμε μερικές αρχές στην Ευρώπη, οι οποίες αρχές να μην απονομοποιούν ηθικά την Ευρώπη, να μην την εμφανίζουν φρούριο που κλείνεται, που βάζει όπλα γύρω-γύρω για όλο τον κόσμο, που παρακινεί σε πολέμους, που αφήνει να πεθαίνουν από κλιματικά και άλλα προβλήματα στη γειτονιά της η Ευρώπη και μετά λέει φυγέτε, δεν θέλω να σώσω κανέναν. Άρα υπάρχει ένα θέμα αρχής. Οι ευρωπαϊκές αξίες, πώς αποτελούν το υπόβαθρο μιας μονιμότερης και όχι βραχύβιας λύσης του προσφυγικού. Πού σημαίνει? Πρώτον, χρήματα για να αναπτυχθούν οι περιοχές όπου φεύγει κόσμος από εκεί. Πρωτοβουλίες ειρηνευτικών δράσεων για να σταματήσουν οι πόλεμοι. Και όχι να μπαίνουν και να ρίχνουν λάδι στη φωτιά οι Αμερικάνοι αλλά και ορισμένοι πρώην αποικιοκράτες Ευρωπαίοι. Τώρα, πρέπει να αλλάξει το Δουβλίνο. Το Δουβλίνο έχει την αντίληψη ότι την ευθύνη την έχουν οι χώρες, οι περιμετρικές, εκεί που πρωτοπηγαίνουν οι πρώτες υποδοχές. Αυτό είναι λάθος. Δηλαδή, η γεωγραφία θα καταδικάσει τις χώρες σε ένα βάρος που δεν είναι δικό τους, να έρχονται όλοι οι πρόσφυγες σε εμάς, στην Ιταλία, στην Ισπανία. Δεν μπορούμε οι χώρες εμείς να πάρουμε τόσα μεγάλα κύματα προσφύγων. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει μια συνεννόηση για την κατανομή. Υπήρξε μια πρώτη συνεννόηση, δεν την εφαρμόσαν όμως, όπως ξέρετε, κανείς. Τίποτα. Κάνουν τώρα πρώτο ξέρω το θέμα. Ναι, δεν εφαρμόστηκε βέβαια και η ιδέα για πρόστιμα στις χώρες που δεν τα. Ούτε αυτό πάρσκαλ μέτρα και ούτε βεβαίως δόθηκε και το καλό σήμα. Δεν λέω από τις κακές χώρες, από τις χώρες του Βίζεγκραντ για παράδειγμα. Λέω από τη Γαλλία, από την Ισπανία. Δεν δόθηκε ένα σήμα. Πολύ λιγότερους από όσους είχαν αναλάβει να πάρουν ως ποσόστοση προσφύγων πήγαν αυτά τα χρόνια αυτές οι χώρες. Άρα θέλουμε οπωσδήποτε να αλλάξει η συνθήκη. Για το Δουβλίνο, Δουβλίνο. Θέλουμε να ενισχυθούν οι χώρες της πρώτης υποδοχής, διότι έχουν προβλήματα και οικονομικά και άλλα, όχι για να κάτσουν όλοι οι πρόσφυγες εδώ, αλλά για να αντιμετωπίζουν το πρώτο κύμα των προσφύγων. Θέλουμε να ενισχυθεί η Frontex, καμία αντίρρηση. Και θέλουμε, γιατί υπάρχει και ανθρωπιά στη μέση, να λυθεί επιτέλους το πρόβλημα της επανένωσης των οικογενειών. Έχουμε παιδάκια με τη μάνα στην Ελλάδα και ο πατέρας στη Γερμανία. Πόσο θα πάει αυτό? Περίπου 2.500. Από ό,τι είπε σήμερα ο κύριος Τσίπρας, 2.500. Αν δεν μπορεί να υπάρξει μια κοινή ευρωπαϊκή στάση για αυτά τα ζητήματα, έστω σιγά σιγά, τότε θα μπορούν να υπάρξουν πολυμερείς συμφωνίες. Το διμερείς δεν το βλέπω σωστό. Διότι οι διμερείς είναι λεόντιες συνήθως. Σκεφτείτε τώρα διμερείς συμφωνία Ελλάδας-Γερμανίας. Διμερείς. Ό,τι και να κάνουμε, ο σχετισμός δύναμης είναι αρνητικός. Βεβαίως, η ιστορία να επιστρέφουν πρόσφυγες που ήρθαν εδώ και πήγαν σε άλλη χώρα να τους επιστρέφουν. Για μας σε αυτή τη φάση είναι μικρό θέμα, διότι 100-150 φεύγουν το πολύ κάθε χρόνο από τα σύνορα που είναι κλειστά, τα βόρεια σύνορα. Αλλά μπορεί μεθαύριο να αυξηθεί αυτός ο αριθμός. Αλλά και από άψη αρχής, επαναλαμβάνω, είναι απάνθρωπο οι χωρισμένες οικογένειες, είναι ανήθικο να σπρώχνονται στις πλάτες αδύναμων χωρών όπως είναι η Ελλάδα, που η γεωγραφία τους έχει βάλει σε αυτή τη θέση, να σπρώχνουν το βάρος το μεταναστευτικό. Και ορθώς η κυβέρνηση, η ελληνική κυβέρνηση, συνδυάζοντας την αρχή της αλληλεγγύης, της ανθρωπιάς, αλλά και της ευρωπαϊκής άποψης για τα ζητήματα αυτά, επιδιώκει να υπάρξουν πολυμερείς συμφωνίες που να λύνουν βήμα-βήμα προβλήματα.
Άρα μήπως πάμε σε μια λογική, επειδή πλέον από ό,τι καταλαβαίνουμε το να υπάρξει ευρωπαϊκή λύση σε ένα όντως ευρωπαϊκό πρόβλημα είναι μάλλον κάπως χλωμό. Μήπως πάμε σε μια λογική να ψάξουμε άλλες λύσεις, εμβαλωματικές ενδεχομένως, αλλά αντισυμβατικές. Μεταβατικές θα έλεγα. Γιατί έχουν ακουστεί ακόμη και για στρατόπεδα. Όχι, εκεί δεν νομίζω, δεν νομίζω ότι πάμε. Στη Λιβύη, δεν τα έχεις ακούσει. Το θέμα δεν είναι να κάνουμε στρατόπεδα. Εντάξει, αυτό παραπέμπει σε άλλα καθεστώτα που ευτυχώς στην Ευρώπη ιτήθηκαν. Κέντρα φιλοξενίας, πλατφόρμες. Όχι, 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 όχι. Μέτρα ανάπτυξης στην Αφρική, βεβαίως. Mm-hmm. Να κάτσουν εδώ στα χωριά τους, στις πόλεις τους, να βρουν μια προοπτική. Καμία αντίρρηση. Μέτρα κατευνασμού και ειρηνικών λύσεων στη Μέση Ανατολή, βεβαίως. Δεν μπορεί ο Τραμπ να μεταφέρει την πρωτεύουσα και να δημιουργείται νέο από Τελ Αβίβ στην Ιερουσαλήμ και να δημιουργείται νέο μεγάλο κύμα και όξυνση. Δεν μπορεί να καταγγέλει και αίμα και ασφαγές και δεν μπορεί να καταγγέλει τη συμφωνία με το Ιράν ότι δείχνει να έχει πυρηνικά όπλα, όταν ξέρουμε ότι αποδεδειγμένα το Ισραήλ έχει. Mm-hmm. Αν θέλουμε αποπυρηνικοποιημένη Μέση Ανατολή, είναι βεβαίως ένας στόχος που πρέπει να προωθηθεί. Και γενικότερα, το να υπάρχει μια προσπάθεια ειρήνευσης στον χώρο της Μέσης Ανατολής, όσο είναι δυνατόν αυτό το πράγμα, αυτό όπως ξέρετε είναι ένα στοιχείο αποτρεπτικό των κυμάτων, των νέων κυμάτων προσφυγίας. Κύριε Φίλη, λέγατε πριν για την ανάγκη να δείξει η Ευρώπη ότι συνεχίζει να συνομιλεί με τις ευρωπαϊκές της αξίες, με τα ιδεώδη της. Όταν έχουμε αντιπρόεδρο της ιταλικής κυβέρνησης, τον εθνικιστή, νεοφασίστα τον λένε κάποιοι, τον Σαλβίνι, όταν έχουμε τους ξενοφοβικούς να κερδίζουν πια σε όλη την Ευρώπη, την κυρία Μέρκελ να βρίσκεται από τους χριστιανοκοινωνιστές της Βαυαρίας επί της ουσίας να τελεί υποπροθεσμία. Μήπως τελικά μιλάμε για κάποιες αξίες και για μια Ευρώπη η οποία δεν έχει καμία σχέση με το τώρα. Είναι μια αρνητική εξέλιξη, αλλά κάποιοι έχουν την ευθύνη. Δεν την έχει η αριστερά αυτή την ευθύνη. Την έχουν οι νεοφιλελεύθερες δυνάμεις που κυβερνούσαν και που μέσα από μια αντίληψη ενός οικονομικού εθνικισμού, η Γερμανία για παράδειγμα, εις βάρος όλης της υπόλοιπης Ευρώπης, αλλά και μέσα από μια αντίληψη σκληρής λιτότητας, εις βάρος κυρίως των ασθενέστερων ευρωπαϊκών οικονομιών, τροφοδότησαν αντανακλαστικά περί χαράκωσης και βεβαίως ενίσχυσαν, αυτό το ξέρουμε, τάσεις που θεωρούν ότι ο Εβραίος σήμερα είναι ο πρόσφυγας, δηλαδή ξενοφοβίας. Η απάντηση βεβαίως σε αυτές τις τάσεις δεν είναι η περιχαράκωση. Είναι όμως μια έλογη αντιμετώπιση του προσφυγικού ζητήματος και δημοκρατική αντιμετώπιση. Εγώ δεν συμφωνώ γενικά με την πολιτική της ιταλικής κυβέρνησης. Το να λέει τα καράβια να μην έρθουν εδώ. Βέβαια είπε κάτι που δεν είναι για πέταμα. Είπε ότι εμείς έχουμε πάρει 30.000, η Ισπανία έχει πάρει μόνο 400 και η Γαλλία έχει πάρει 300. Προσέξτε. Δεν λέω ότι είναι σωστό τους ανθρώπους που έρχονται οικέτες σε μια χώρα να τους περιφέρεις με πλοία στις θάλασσες, στη Μεσόγειο. Αλλά κάτι λέει αυτό, ότι η αφαιρεγκιότητα των άλλων δημιουργεί προβλήματα στη συνεννόηση και στην Ευρώπη. Άλλωστε ξέρετε πολύ καλά ότι πριν 1,5 χρόνο και η Αυστρία, πριν να κλείσει τα σύνορα, είχε δεχθεί 100.000, έτσι, περισσότερους ναι. από τις αναλογίες με βάση τον πληθυσμό της και το ΑΕΠ της. Ναι, απλώς θέλω να τονίσω αυτό το πράγμα. Επειδή η Ελλάδα είναι σε μια πολύ κρίσιμη γεωγραφική στιγμή και έχει και μια οικονομική κρίση, όπως ξέρετε, που τώρα πάει να βγει από αυτήν, δεν μπορεί παρά η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη να λάβει υπόψη της και αυτό το στοιχείο για τη μικρή, πλην όμως φιλόξενη, όπως έχει αποδείξει τόσο καιρό Ελλάδα. Και με την έννοια αυτή πιστεύω, χωρίς να υπάρχει θέμα ανταλλαγών και αλυσβερίσχια, δεν είναι δυνατόν η Ελλάδα να αντιμετωπίζεται ως προς την οικονομική της πορεία με τόση σκληρότητα από τους δανειστές. Όχι. Πρέπει να καταλάβουμε ότι εμείς έχουμε στην πλάτη μας πολλά ζητήματα τα οποία μας υπερβαίνουν και πρέπει να τα λογαριάζουμε όταν κουβεντιάζουμε για τον ελληνικό λαό. Γι' αυτό τον φιλόξενο, φιλότιμο, δημοκρατικό ελληνικό λαό. Κύριε Φίλη, είχαμε το Μακεδονικό το οποίο δημιούργησε ένα ρήγμα, ας πούμε, ή έφερε στην επιφάνεια τέλος πάντων μια διαφωνία κορυφής μεταξύ του ΣΥΡΙΖΑ και των Ανεξαρτήτων Ελλήνων. Και πάνω σε αυτό, ενώ στο Ζάπιο είχαμε μια σαφή επανασυγκόληση, νομίζω, των δύο εταίρων, βλέπουμε ότι ανεμπέφτουν πάλι στο τραπέζι θέματα χωρισμού εκκλησίας κράτους. Μπορεί να αντέξει και αυτό το θέμα η κυβερνητική συνοχή στην παρούσα φάση? Ο κυβερνητικός σας εταίρος, ο οποίος βλέπετε ότι δεν διάγει και τις καλύτερες ημέρες εδώ που τα λέμε, μπορεί να σηκώσει τώρα και κάτι τέτοιο? Πρώτα-πρώτα, δεν μπαίνει στο τραπέζι θέμα χωρισμού εκκλησίας κράτους σήμερα. Έχει τεθεί πέρσι από τον Πρωθυπουργό στις εξαγγελίες για την συνταγματική αναθεώρηση και είναι αντικείμενο συζήτησης, διαλόγου στην κοινωνία και στους φορείς
στο πλαίσιο της δημοκρατικής ενότητας που θα αρχίσει το φθινόπωρο. Άρα, κανείς δεν ευνηδιάζει κανέναν, θα τα δούμε όλα και δεν χρειάζεται να ακούμε κινδυνολογίες. Ακούμε τώρα ότι θέλουμε να κόψουμε του μισού των ιερέων. Αυτά είναι κινδυνολογίες και παραμύθια. Τίποτα από όλα δεν θα κάνουμε. Θα κάνουμε πολύ λογικότερα πράγματα που θα είναι και προς όφελος της πολιτείας, της δημοκρατικής πολιτείας, αλλά και προς όφελος της Εκκλησίας να έχει την εμπιστοσύνη των πιστών της. Αυτό είναι σαφές. Μπορούμε να διαχωρίσουμε και να διευκρινίσουμε τους ρόλους της πολιτείας και της Εκκλησίας. Δεν είναι της παρούσης στιγμής. Θα το δούμε. Δεν θα προκαταλάβουμε τίποτα, δεν θα ευνηδιάσουμε. Τώρα, μιλήσατε για ένα ρήγμα κορυφής. Δεν θα το έλεγα ρήγμα κορυφής. Αλλά. Ρήγμα σημαίνει ρήγμα. Γεια σας. Δεν είναι κάτι τέτοιο. Παραμένει η συνοχή η κυβερνητική. Mm-hmm. Βεβαίως δοκιμάζεται. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά στη βάση των συνταγματικών συντεταγμένων. Υπάρχει πλειοψηφία, υπάρχει κυβέρνηση, υπάρχει πρωθυπουργός, υπάρχουν οι υπουργοί με τους ρόλους τους. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και πιστεύω ότι ο κύριος Καμένος, ο οποίος γνωρίζει ότι σενάρια αποσταθεροποίησης που δυνατόν να προκληθούν από ρήγματα από τα οποία αναφέρατε νωρίτερα, δεν θέλει να τα επιδιώξει. Είναι υπεύθυνος, δεν θέλει να τα επιδιώξει. Και γι' αυτό πιστεύω ότι θα προχωρήσουμε σε μια φάση μέχρι τις εκλογές. Γιατί ξέρετε κάτι. Το έχω πει κι άλλοτε. Δεν αλλάζει ο συγκυβερνήτης, δεν πετάει το πιλωτήριο κάτω όταν το αεροπλάνο είναι εν πτήση. Η κυβερνητική πλειοψηφία φτιάχνονται με βάση μια λαϊκή εντολή. Και η λαϊκή εντολή είναι εκλογές με εκλογές. Μετά το ξαναβλέπεις. Με τους σχετισμούς. Mm-hmm. Γι' αυτό πιστεύω ότι όλη αυτή η συζήτηση που έχει ξεκινήσει, μήπως αλλάξουμε παρτνέρ κυβερνητικό, δεν ισχύει όλα αυτά. Μια πλειοψηφία κυβερνητική μπορεί να διευρύνεται. Αυτό είναι αλήθεια. Και επιδιώκουμε διευρύσεις. Και θέλουμε και η πλειοψηφία που θα προκύψει στο Μακεδονικό, για παράδειγμα, στη Βουλή, να είναι μια πλειοψηφία ευρύτερη αυτή που έχουμε σήμερα ως κυβέρνηση. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά όχι ότι θα κάνουμε τέτοιου είδους αλλαγές στο πιλωτήριο εν πτήση. Το θέμα βέβαια είναι εάν φτάσουμε στο σημείο να ψηφιστεί το Μακεδονικό στη Βουλή. Λέω αν φτάσουμε, δηλαδή αν από την άλλη πλευρά εκπληρωθούν όλες οι υποχρεώσεις στη Βόρεια Μακεδονία, μήπως ανοίξει ο συγκυβερνήτης την πόρτα και φύγει. Γιατί ακούμε τους ανεξάρτητους Έλληνες να λένε πρώτον ότι δεν θα ψηφίσουν τη συμφωνία και δεύτερον ότι αν ξαναζητηθεί δεν θα παράσχουν ψήφο εμπιστοσύνης. Αυτό δεν διαμορφώνει μια συνθήκη κυβέρνησης υποπροθεσμία. Εγώ δεν έχω ακούσει το δεύτερο. Το πρώτο το έχω ακούσει. Είναι σαφής. Mm-hmm. Το δεύτερο θα προκαλέσουν κυβερνητική κρίση. Δεν το έχω ακούσει. Γι' αυτό λέω, πριν βγάλουμε συμπεράσματα και πριν αποδώσουμε ρόλους, ας περιμένουμε τη στιγμή που θα γίνει ψηφοφορία στη Βουλή και θα ξέρουμε λίγο πριν και εκείνη τη στιγμή ποια θα είναι η πολιτική εξέλιξη. Εγώ είμαι πεπισμένος mm-hmm. ότι ο ελληνικός λαός, με ό,τι διαφωνίες μπορεί να υπάρχουν, θέλει πολιτική σταθερότητα. Φάγαμε το γαϊδούρι των μνημονίων επί τόσα χρόνια και τώρα που έχουμε την ουρά να τελειώνουμε, θα κάνουμε μια πολιτική κρίση για να πάμε πίσω ξανά ως χώρα. Εάν έστω και η κυβέρνηση μείνει όρθια, αλλά στην ψηφοφορία για το Μακεδονικό οι ανεξάρτητοι Έλληνες στηρίσουν αυτά τα οποία λένε, μπορεί, πιστεύετε, ο κύριος Καμένος, έχοντας διαφωνήσει σε ένα τόσο μείζονο σημασίας θέμα, να παραμένει υπουργός? Δεν θα ήθελα να προχωρήσω σε τέτοιες εκτιμήσεις. Θέλω να δω τη στάση. Εσείς και θα το μένατε. Σκηνικό. Έχει σημασία να συζητούμε τώρα τι θα έκανα εγώ. Εγώ, όπως είδα, δεν έμεινα για άλλους λόγους. Οπότε δεν είναι προσωπικό το θέμα. Ο καθένας έχει τη δική του προσωπική αξιοπρέπεια. Mm-hmm. Κύριε Φίλη, είπατε πριν ότι επιδιώκετε και με ΑΙ και με Ε διεύρυνση της πλειοψηφίας στη Βουλή στο θέμα του Μακεδονικού. Αυτές τις μέρες, με αφορμή την συζήτηση που γίνεται περί αποστασίας μετά και την ανεξαρτητοποίηση του κυρίου Λαζαρίδη και τη διαγραφή του κυρίου Καμένου, η συζήτηση αυτή έχει και μία άλλη πλευρά του νομίσματος. Ότι το ένα κομμάτι είναι οι αποστασίες, η συρρήκνωση της δεδηλωμένης εμπιστοσύνης της Βουλής προς την κυβέρνηση. Το άλλο κομμάτι είναι κατά πόσον υπάρχουν εφεδρείες στη Βουλή. Πολλοί παρατήρησαν ότι ο κύριος Θεοχάρης Φερρυπίν δεν ήταν παρόν. Δεν δέχομαι τη θεωρία της εφεδρείας. Δέχομαι τη θεωρία των καθαρών πολιτικών συνεργασιών. Η εφεδρεία έχει ένα χαρακτήρα κρυμμένου άσου. Τι σημαίνει εφεδρεία? Ή συμφωνείς πολιτικά με μια κυβέρνηση συγκεκριμένη πρωτοβουλία και συντάσσεσαι, ή το να είσαι εφεδρεία, κρυμμένη εφεδρεία, για ποιο λόγο? Δεν ισχύουν αυτά. Ωραία. Ας βγάλουμε τη λέξη εφεδρεία από το τραπέζι. Αν υπάρχουν δυνατότητες ευρύτερων συνενέσεων, μπορεί να υπάρξουν. Τότε τις επιδιώκουμε, βεβαίως.
ευρύτερες ενέσεις. Εγώ θα ήθελα να φερθούν όλοι οι βουλευτές ελεύθεροι να ψηφίσουν κατά συνείδηση για το θέμα το μακεδονικό στη Βουλή, mm-hmm. για τη συμφωνία με τον Ζάεφ. Και πιστεύω ότι μεγάλο μέρος εξερουμένης της Χρυσής Αυγής και μερικών ακροδεξιών που έχουν κατσικωθεί στη Νέα Δημοκρατία ή πουρων δεξιών τύπου Σαμαρά που κάνανε πολιτική καριέρα με το μακεδονικό, ότι αν αφαιθούν κατά συνείδηση να ψηφίσουν, ακόμα και ο Μητσοτάκης, αυτά που λέει δεν έχουν σχέση με την πολιτική του διαμόρφωση και κουλτούρα. Το παίζει αρχηγός, έχει προβλήματα συνοχής στο κόμμα του και γι' αυτό ισορροπεί σε ακροδεξιά κατεύθυνση. Δεν είναι ακροδεξιά η Νέα Δημοκρατία, ούτε ο κ. Μητσοτάκης. Έχει όμως δυστυχώς δώσει. Άρα παίζει ρόλο. Παίζει ρόλο, πώς δεν παίζει ρόλο. Παίζει ρόλο, κατά την γνώμη μου, κομματικής ιδιοτέλειας. Αυτό γίνεται με τον κ. Μητσοτάκη. Νομίζω ότι έτσι θα συγκρατήσει το κόμμα του. Και έτσι όμως δίνει προέχουσα θέση, ανοίγει το παράθυρο, την πόρτα στην ακροδεξιά. Και εντός και εκτός της Νέας Δημοκρατίας. Η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα που έχει φιλελεύθερους, έχει ακρευνείς δεξιούς και έχει και ακροδεξιούς. Πάντως τους φιλελεύθερους έχουμε καιρό να τους ακούσουμε και σε θέματα όπως η ταυτότητα φύλου, το σύμφωνο συμβίωσης και τα λοιπά, και στο μακεδονικό. Έχετε απόλυτο δίκιο ότι έχει πάρει το πάνω χέρι μια δεξιά, ακροδεξιά πορεία στη Νέα Δημοκρατία. Αλλά δεν είναι αυτό το λαϊκό κόμμα που λέγεται Νέα Δημοκρατία. Ήταν και ο Καραμαλισμός, ήταν και ο Γιώργος Ράλης, ήταν πολλοί. Ακόμα και ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης δεν ήταν ακροδεξιός. Άρα λοιπόν το να θέλει να μετακινηθεί η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης προς ακροδεξιά για να καλύψει ένα πολιτικό χώρο που δεν είναι αυτό που έχει η Νέα Δημοκρατία, είναι ένα λάθος που αλλοιώνει όχι μόνο τη Νέα Δημοκρατία ως δημοκρατικό πολιτικό κόμμα, αλλά το σύνολο του πολιτικού συστήματος αυτή η μετατόπιση της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Φίλη, αν κάποιος ήθελε να σας προβοκάρει σε σχέση με την προηγούμενη συζήτησή μας, θα σας έλεγε το εξής. Γιατί δηλαδή κάποιος ο οποίος φεύγει από τους ανεξάρτητους Έλληνες είναι αποστάτης και κάποιος ο οποίος μπορεί να φύγει από το ποτάμι για να στηρίξει την κυβέρνηση ή να στηρίξει το μακεδονικό, θα είναι απλώς τετάρτη? Είναι λογική ερώτηση. Σας απαντήσω αμέσως. Σημασία έχει η μετακίνηση ενός βουλευτή να μην γίνεται προκειμένου να πέσει οποιαδήποτε κυβέρνηση. Προσέξτε. Αποστασία. Δεν είναι ότι φάνησε από ένα κόμμα σε ένα άλλο. Αυτό συνηθίζεται στην πολιτική ζωή. Κακό είναι κάτι νόμου και είναι εις βάρος της ψήφου των πολιτών mm-hmm. αυτό το πράγμα, αλλά συμβαίνει. Σημασία έχει αν η αποστασία γίνεται επί σκοπό, σκοπιμότητα, να πέσει η κυβέρνηση και να δημιουργηθούν συνθήκες πολιτικής αστάθειας, ιδιαίτερα σήμερα στη χώρα μας. Άρα λοιπόν έχει μεγάλη σημασία αν κάποιος μετακινείται για να ρίξει μια κυβέρνηση και να δημιουργήσει κρίση σε μια χώρα ή απλώς για να σταθεροποιήσει, ας πούμε, κατά την κυβέρνηση. Για οποιαδήποτε κυβέρνηση. Όχι για μόνο τη δικιά μας. Γενικό θέμα είναι. Αυτό να το εκλάβω. Οι κυβερνήσεις πρέπει να πέφτουν όχι με μέθοδο Σιμπηλίδη, όπως θυμάστε. Mm-hmm. Θυμάστε τη μέθοδο Σιμπηλίδη τότε και με τον κύριο Σαμαρά. Δεν πέφτουν έτσι οι κυβερνήσεις. Έτσι. Γι' αυτό θέλει προσοχή. Έτσι έπεσε η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Γι' αυτό θέλω να πω. Αυτό είναι. Και ο κύριος Μητσοτάκης που ήταν πρωταγωνιστής μιας προηγούμενης αποστασίας το 1965, βρέθηκε ο ίδιος αποθήτης θύμα mm-hmm. μιας αποστασίας όταν ήταν πρωθυπουργός μετά. Θέλει προσοχή. Αυτά που λέτε τώρα να τα εκλάβω και ως αυτοκριτική για τα διαρκή καλέσματα του ΣΥΡΙΖΑ στους βουλευτές των προηγούμενων κυβερνήσεων να φύγουν για να τις ρίξουν. Το θυμόμαστε και με τη μικρή ΔΕΗ και με όλη ειδικά τη διάρκεια του. Δεν ήταν αποστασία να πάνε σε ένα άλλο κόμμα. Προσέξτε. Δεν ήταν αυτό. Ήταν σε συγκεκριμένο θέμα να μην ψηφίσουν. Αυτή είναι άλλη ιστορία. Mm-hmm. Να εκφραστούν κατά συνείδηση. Μάλιστα. Καμία αντίρρηση. Να γίνουν εκλογές μετά, βεβαίως. Αυτό είναι άλλη ιστορία. Αλλά όχι αυτά που ακούω τα περίεργα τώρα. Τα οποία γίνονται στο παρασκήνιο, δεν γίνονται ανοιχτά πολιτικά. Δεν βγαίνει ο κ. Μητσοτάκης να πει στους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ φυγέτε από εκεί και κάνετε κάτι άλλο. Μπορεί να το πει αυτό το πράγμα. Εντάξει. Mm-hmm. Εντάξει. Αλλά δεν λέει αυτό. Αρχίζει ένα παρασκήνιο από κάτω, που δεν ξέρουμε το παρασκήνιο αυτό. Σε τι συμφέροντα επιχειρηματικά ακουμπάει. Σε τι γεωστρατηγικές επιδράσεις και επιρροές ακουμπάει. Mm-hmm. Σημαντικό θέμα. Κύριε Φίλη, και είναι ένα θέμα το οποίο θίγει κατά νόμο την εθνική ανεξαρτησία. Τι εννοείται? Αυτό το θέμα. Ένα θέμα το οποίο δεν υποστηρίζει τη δημοκρατική αρχή, τη συνταγματική αρχή λειτουργίας του πολιτεύματος, αυτό αντιλαμβάνεστε ότι καταρακώνει και την εθνική εικόνα της χώρας. Mm-hmm. Το κατά πόσο ο πολιτικός της κόσμος δηλαδή μπορεί να κρατήσει σταθερή μια κυβέρνηση ή να επηρεάσει, να κινήσει τον τροχό της ιστορίας με απρόβλεπτο τρόπο. Κατά πόσο ακούγεται η όχι του λαού, η γνώμη του λαού. Mm-hmm. Και εμείς, το λέω εν πλήρη συνειδήση, παρά τα όσα μπορεί να καταμαρτυρήσει κανείς την κυβέρνησή μας, έχουμε τη στήριξη του ελληνικού λαού. Και θα επιδιώξουμε και θα επιβεβαιώσουμε αυτή τη στήριξη όποτε γίνουν εκλογές. Επειδή
ακόμα και αν η κυβέρνηση εξαντλήσει την τετραετία, είναι σχεδόν 1,5 χρόνος. Και οι πληγές από το μνημόνιο τώρα θα αρχίσουν να επουλώνονται. Φτάνει ο χρόνος για να γυρίσει το παιχνίδι, πιστεύετε? Πιστεύω ότι φτάνει ο χρόνος για να δώσουμε δείγματα γραφής μιας νέας προσπάθειας και των νέων δυνατοτήτων. Και αναφέρθηκα σε μερικές. Mm-hmm. Έχουμε το ολιστικό πρόγραμμα, το οποίο χρειάζεται να το κουβεντιάσουμε, να το βελτιώσουμε, να μην είναι σε συνθήκες εργαστηρίων μέσα στην κοινωνία αυτό το πράγμα. Να δώσουμε τη μείζωνα μάχη που είναι η μάχη για την ανεργία. Και πρέπει να σας πω ότι το 14,2 στόχος ανεργία το 2022 δεν είναι στόχος που μπορεί να δημιουργήσει αυτό που θα θέλαμε εμείς. Μια μεγάλη αναπτυξιακή προσπάθεια αποφελία των πολλών. Ναι, τα ξέρουμε αυτά. Αλλά έχει σημασία σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, σιγά σιγά, σταδιακά όπως κάναμε μέχρι τώρα, να διαμορφώνουμε συμφωνίες και συμπτώσεις αποφελία των πολλών και όχι πέντε των προνομίων των λίγων. Τα πλεονάρματα 3,5%. Δυσβάσταχτα είναι, το ξέρουμε, επί σειρά ετών. Φέτος έτσι, του χρόνου αλλιώς. Μπορεί να ξεκινήσει μια σταδιακή αλλαγή, προκειμένου ό,τι βγαίνει στη χώρα ως περίσσευμα, ως πλεόνασμα, να επανεπενδύεται εδώ και να μην φεύγει να πηγαίνει στους δανειστές στο εξωτερικό. Πάντως το 3,5% είναι έως το 2022. Δεν ξέρω αν βλέπετε περιθώρια επαναδιαπραγμάτευση και σε αυτό. Βεβαίως και βλέπω. Όχι σήμερα. Σήμερα είμαι σε άλλη φάση. Παλεύουμε για τη συντάξη, παλεύουμε για το φορολόγητο, παλεύουμε για την φορολογική μείωση, για την μείωση. Και πιστεύω, μια και λέτε για τα ζητήματα αυτά, κατά τη γνώμη μου, το μείζον θέμα στη φορολογία είναι ο ΦΠΑ. Mm-hmm. Εκεί πρέπει να δώσει έμφαση η κυβέρνηση. Να το κουβεντιάσουμε και να το δούμε. Θα αναζωογονήσει την οικονομία, την εργασία. Το εισόδημα, το λαϊκό. Και το λαϊκό εισόδημα. Είναι γνωστό ότι η έμεση είναι η πιο άδικη φόρη. Έτσι, ειδικά όμω ταξικά. Το λέω αυτό γιατί συζητάμε να μειωθεί η φορολογία επιχειρήσεων, εντάξει, αλλά ποιες επιχειρήσεις. Mm-hmm. Το ΦΠΑ είναι κάτι πιο συγκεκριμένο. Και άλλα μέτρα μπορούμε να σκεφτούμε. Σε ένα δημόσιο διάλογο ανοιχτό. Και να αλλάξουμε και το 3,5%. Και το 2,2 μετά, και αυτό είναι δυσβάσταχτο. Το 2,2 μέχρι το 2060. Κύριε Φίλη, σας ευχαριστώ θερμά για την πολύ ενδιαφέρουσα, νομίζω. Και εγώ σας ευχαριστώ και για τη δουλειά που κάνετε εδώ, την ενημερωτική, πολύ καλή στο κανάλι σας, και εσείς γνωριζόμαστε και ως συνάδελφοι παλιά. Θέλω να πω ένα πράγμα. Είμαστε σε μια φάση που ξαναγυρνάει η ελπίδα στη χώρα μας. Και όσοι θέλουν να σπείρουν καταστροφολογία θα απογοητευτούν. Σε αυτή τη στιγμή θα αποδειχθεί ότι η ελπίδα είναι βάσιμη και μπορεί να κερδίσει την καταστροφολογία. Κύριε Φίλη, σας ευχαριστώ θερμά. Και εγώ. Κυρίες και κύριοι, σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.